Δεν μπορεί
απόφαση για να συμμετέσουμε σε αυτή την παλινή έκθεση από 12.30 του Μαΐου του 2012, προκειμένου να διαφωνιστούμε και να μας μάθουν κάποιος λόγος τι παράγουν, τι έχουν και πώς κλπ. Βάσει αυτής της απόφασης, προτείνουμε να συμμετέσουμε σε αυτή την προβολή του Δήμου Μαδραγώνης στην παλινή έκθεση Λαμίας. Από 12.30. Η συμμετοχή μας αυτή για να γίνει, από ό,τι μας έχουν προχωρήσει, είναι 50 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή, το μέρος του οποίου θα χρησιμοποιήσουμε είναι 50 ευρώ το μέτρο. Για όλες τις μέρες, ναι, για όλες τις μέρες. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε 10 τετραγωνικά. Είναι 500 ευρώ. Εάν θα γίνει συμμετέχει έστω και μία επιχείρηση από το Δήμο μας, πλημμυδοτείται από το πλημμυδοτείο κατά 60%. Δηλαδή, 300 ευρώ θα πάει το πλημμυδοτείο που πλημμυδοτεί την επιχείρηση και τα 20 εμείς και τα 200 ευρώ εμείς. Επί της εξήγησης, ο κ. Τιβελέτας. Έχετε διαφορετικές ερωτήσεις. Ιδιά, η τιμή είναι δομημένος ο χώρος ή αδόμητος? Δομημένος. Ο κ. Τζιμελέκας, κύριε Ράβο, άλλος θέλει να κάνει την διαφημιστική ερώτηση, τι θα εκδεχτούμε, τι θα εκδέσουμε, τι θα... Κύριε Πρωθυπουργέ, έτσι θα ρωτήσω γιατί δεν μπορούμε να καθόμαστε. Δεν θα θέλω να το ρωτήσω. Ωραία, κύριε Μαγουδάς, ας κάνετε παραγγείλετε, επειδή είναι αργό στο ίδιο. Παρέξεις, παρακάτω. Έστω υπόψη ότι για την προβολή του Δήμου υπάρχουν πόροι στην περιφέρεια, αλλά όταν πρόκειται και για τα προβολή των κτηνοτροφικών προϊόντων, ιδιαίτερα πιστοποιημένων επιχειρήσεων, χρηματοδοτούνται και από το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης. Τα είχαμε αναλύσει εδώ διεξοδικά, δεν το αναφέρει η κυρία Δήμαρχε, ήθελα να διευκολύνω το σώμα στη λήψη απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Φαρέκα θέλει να πάρει λόγο να το στον κύριο Ράμπο. Ο κ. Ράμπο, ο κ. Ράμπο έχει το λόγο. Να συμφωνήσω. Αλλά θα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και να μην εξαρτηθείτε. Να μην εξαρτηθείτε μόνο του. Και θα παίρνει η έγκυο πώς θα κοστίσει και κουβά. Εγώ τι είπα. 50 ευρώ πριν μια δεν το βάλω. Παρά πλέον πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση που να λέει εδώ νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε. Τα πόδια δεν είναι, τα λόγια είναι. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία το πώς θα γίνει. Στην πρόταση, στην εισήγηση. Η
οι απόπειρες που πήραν, μας δεν πήραν την απόπειρα, σαν την Ευρωπή. Αυτά είπαμε, αυτά λέμε. Εκείνοι που έχουν αποκοντήσεις, το τι θα παρουσιάσουμε, μπορεί να κάνουμε φωτογραφίες. Ένα από την απειρόνη της παλιογράφης, που κάνει κρασά, ξέρω εγώ, τα φυστίκια, την μάτια, τα κτηνίδια, το λαογραφικό μου σύστημα που είναι έχει. Ό,τι δεν έχουμε εδώ σαν μπορούμε να το αναπτύξουμε, να το παρουσιάσουμε. Παρακαλώ, συνάδελφε, παρακαλώ. Κύριε Βίτρο, τελείωσατε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άλλο συνάδελφε, θέλετε να πάρει το λόγο. Δεν είναι τη δικό μαζί σα. Δεν είναι τη δικό μαζί σα, αλλά για να δώσουμε σαφέστατη εικόνα στο Ιστοτελεστικό Συμβούλιο για να αποφασίσει, είπα ότι αυτού του είδου οι ενέργειε χρηματοδοτούνται από την πολιτεία. Συνεπώ το κόστο δεν θα βαρύνει το Δήμο. Η συμμετοχή του ιδιώτη, προσέξτε, η συμμετοχή του ιδιώτη έχει να συμβάλλει στο εξής. Η έλλειψη γνώσης από τους αυτοδιοικητικούς στο θέμα της προβολής μπορεί να λάβει εξ ολοκλήρου ιδιώτες μετά από ανάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής. Καταλάβατε. Ευχαριστώ, λοιπόν, εισηγήσω. Ομόφωνα, έχει κανένα διαφορά αυτό. Ομόφωνα. Πάμε στο έξω θέμα. Κάτι ανάλογο. Είναι εγώ να μαζί έκτο και έκτο. Προβολή του Δήμου Παγραφόπουλου μέσω του μελετητικού ταχυδρομείου το έκτο, εισηγείται ο ίδιο ο αντιδήμαρχο και επιτελείται στι ασφαλιστικέ κάρτε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα και τα δύο θέματα. Τι θέλετε να πάρετε λόγο κάτω. Θανάση. Ωραία. Σας έφερα ολοκληρωμένη εισήγηση για το θέμα της προβολής και μέσω του Ιαντάρου. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, το επανέφερα. Προχθές το επανέφερα και μάλιστα ο κ. Μπίτος, ο γραμματέας της Επιτροπής, το ανήτησε και στο διαδίκτυο. Εδώ τι κάνετε όμως, κύριε Δημήμαρχε. Προτέχατε την απόφαση της Επιτροπής για την προβολή των εκκλησιαστικών μνημείων και μέσω του Ιαντάρου. Μισό λεπτάκι. Ο κ. Αφασίδης, το 2010 έκανε εισήγηση σε εμάς, την οποία την κάναμε δεκτή, προχωρήσαμε στην καταγραφή, συνεργαστήκαμε με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τη χρηματοδότηση, αλλά και με την 24η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στο να επιμεληθούν και το εύκολο και να προτείνουν και τα γραμματώσιμα. Γιατί αποκόπτεται και δεν φέρνει ολοκληρωμένη εισήγηση για την ημερίδα που απόφασε η Επιτροπή, αλλά και παράλληλα για τη συνέχιση της καταγραφής όλου του διευρυμένου Δήμου. Είναι άλλο θέμα. Γιατί μας ευκαιριάζεται σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαγουλά. Ευχαριστούμε κύριε Μαγουλά. Γιατί δεν ευκαιριάζω κανέναν. Αυτό το θέμα είναι άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι τώρα. Επί των εισηγήσεων, επί των εισηγήσεων. Είναι άλλο θέμα. Πρόεδρε, μπορείτε να το διαβάσετε στο σώμα παρακαλώ. Για μου το επιστρέψετε. Θα σας πω ότι αποφασίσαμε και να μπουν στο διαδίκτυο συνάδελφοι να δουν τι εισήγηση προφέρετε σήμερα. Εισήγησαν καθαρά για το γενικό άνθρωπο. Τι να το διαβάσετε, τι όλα το είπατε. Σε γενικά τι να το διαβάσετε. Είναι άλλο θέμα. Τι να διαβάσετε. Είναι να είσαι το 2010. Δεν έχω το χρόνο το συναδέλφο. Είναι αρχή. Ξέρω το χρόνο. Λοιπόν. Λέμε ναι. Επί των θεμάτων. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ομόφωνα, κύριε Ράκο, ομόφωνα. Για να μην λένε κάποιο δεν ψηφίζει, κύριε Ράκο. Και το όλο θέμα είναι τοπικό. Από την παρέμβαση του κυρίου Καριζήλια Δημητρίου, από μέρο τη Πολιτική Οικονομική Ανάπτυξη και Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Ομέλεια. Προτείνουμε εκλογή νέου μέλους.
Εισηγούμαστε. Την εποχή του νέου μέρους να είναι ο κ. Καλοπίδας Ιωάννης του Γεωργίου, ως εκπρόσωπος επαγγελματολεκτρών και μέρος του εμπορευτογενικού επαγγελματικού διόντας. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο ο κ. Κουβεγιώτος. Κ. Ράμπο, έκανε τίποτα. Ο κ. Προεγγύης είχε κάνει τον καλοπιδισμό. Ο κ. Κουβεγιώτος. Κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή που είχαμε πάρει, που είχαμε βγει, υπάρχουν και τα πνευματικά μέλη, δεν υπάρχουν τα πνευματικά μέλη. Δυστυχώς το έχουν διαλυθεί, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλη απόφαση. Πηγαίνουμε τα πνευματικά μέλη. Για να δείξετε το σύστημα. Ποιος είναι αυτό. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο. Κυρίως ακούστε με λίγο θέλω ησυχία. Όπως δεν διακόπτω και δεν κάνω αυτό όταν μιλάτε, θέλω ησυχία. Ο κύριος Τερζίδης εκπροσωπούσε την Επιτροπή μόνο σε ό,τι αφορά τα ιαματικά λουτρά. Την προβολή των ιαματικών μαστιγών. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πνευματικό. Τι που της έδωσε να πω, θα καταγγείλω. Πρόκειται σας εδώ.